Είναι καταρχάς το πόσα μπορεί να σου δώσουν κλπ. Αρχίσες το σύνορα να σου ανοίξεις. Πρέπει να ξεκλειδώσω. Πρέπει να πάνε τα παιδάκια. Ήταν τα παιδάκια. Μάλιστα. Πόσα παιδάκια έχεις στο σπίτι? Μέσα στο σπίτι, το δικό μου τώρα έχω 4. 2 σκυλιά, 2 γατιά. Που λες, αυτό θέλω. Α, ωραιούλης μου! Αυτό θέλω να βρω. Αυτό είναι ο Τίτο, μεγάλος μου. Το πλάνο είναι μέσα από το net. Είναι μέσα στην κουζίνα και εμείς ήμασταν έξω. Και περίμενα να ψάχνει. Βλέπεις. Αυτό θέλω να προωθώ. Ότι δεν αγοράζω, υιοθετώ. Mm-hmm. Δεν πολλαπλασιάζω, στηρώνω μέχρι που να μην υπάρχει ούτε ένα αδέσποτο στο δρόμο. Και αυτό είναι το μήνυμα. Και αν προσέξεις γενικά τα πράγματα που δημοσιεύω, που δημοσιοποιώ μάλλον στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έχουν να κάνουν με πράγματα που θέλω να προωθήσω. Δεν θα με δεις συχνά να βάλω από πάρτι, από εκδρομές, από το σπίτι με τον άντρα μου, ας πούμε, από ταξίδια δεν βάζω ποτέ. Ποτέ δεν ξέρει κανένας που είμαι. Εκτός από αυτούς που ξέρουν έτσι κι αλλιώς. Είναι πράγματα τα οποία θέλω να προωθώ. Είναι η δουλειά μου, είναι τα ρούχα που πουλώ, τα κοσμήματα. Η οικογενειακή επιχείρηση είναι η δουλειά του άντρα μου, είναι το ραδιόφωνο, είναι το μπαλέτο. Είναι τα πράγματα που κάνω και θέλω να προωθήσω. Ναι. Και τα παιδάκια. Ναι. Ας πούμε με το βαφτιστικό μου, που είμαι η δεύτερη του μάνα, γιος της αδερφής μου της Κατερίνας. Ποτέ δεν έχω βάλει φωτογραφία, πλην μίας που έβαλα προχθές που δεν φαίνεται. Είναι η πλάτη του και είναι και τα παιδάκια όλα μαζί. Ναι. Δεν βάζω φωτογραφίες αμιγώς προσωπικές. Ναι. Πολύ σπάνια. Το προστατεύεις αυτό το κομμάτι. Ναι, μα δεν χρειάζεται κιόλας. Δεν νιώθεις ότι είναι κάτι το οποίο... Κύριε, μπορεί να βάλω και με τον άντρα μου, ναι. Μπορεί να βάλω οικογένεια, αλλά δεν βάζω συχνά. Mm-hmm. Όσο επιτοπλίστο είναι αυτά που θέλω να βγάλω προς τα έξω. Και μια χαρά το κάνεις έτσι, είναι πολύ προσεγμένα όλα όσα κάνεις. Ελπίζω. Ναι. Κάνα φάουλ κάνω μέσα. Ξέρω κι εγώ τι να σου πω, τι εννοείς φάουλ. Τι θεωρείς φάουλ? Νομίζω ότι έχω κάνει. Να βάλω κάτι που δεν έπρεπε. Αχ, δες λίγο τα μωρά μου, ρε. Κοίτα που τρώνε το τρίτ τους. Ξέρεις τι γίνεται εδώ, δεν ξέρω αν υπάρχει το πλάνο. Μαζεύονται όλοι. Όταν φωνάξω τρίτ, είναι η ώρα που πετάγονται, μαζεύονται όλοι όπου και αν βρίσκονται. Ακόμα και οι γάτες που λένε ότι οι γάτες δεν καταλαβαίνουν. Έρχονται και είναι ο Τίτο δεξιά μου κάτω, η Λούνα αριστερά μου κάτω. Καμιά φορά έχω και την Ντέιζι που είναι της αδερφής μου. Και όταν έχω τον Χάρη, το μωρό, γιατί κάποιες μέρες τον έχω εγώ στο σπίτι και τον προσέχω, είναι και η Ντέιζι. Λοιπόν, η ψήψη τρώει από το στόμα μου. Αλήθεια? Τη γαλοπούλα. Ναι. Ωραίο και οι υπόλοιποι τρώνε από το χέρι μου. Το ψιψάει. Είσαι πολύ. Δηλαδή, δεν είναι ότι αγαπάς, ας πούμε, τα ζώα. Τα θεωρείς παιδιά σου. Ενώ έτσι ζείτε. Είναι, εννοείται τα θεωρώ παιδιά. Έτσι ζουν. Ναι. Και το Λουνάκι. Ο Τίτο είναι ο πρωτότοκος. Όχι, ο πρωτότοκος από αυτούς που ζουν. Για τον κοκκιόκκι και τον χάσαμε. Έχεις κάνει καυγά έξω με κόσμο για τα ζώα? Κάτι να έχεις δει, κάτι να έχει πιάσει το μάτι σου και να έχει τσακωθεί? Ναι. Τι? Έχω κάνει. Όχι να τσακωθώ, να σου πω. Να τσακωθώ και να εκτεθούμε, όχι. Γιατί? Γιατί μπορώ να σεβαστώ τον. Μπορώ να σεβαστώ να μην θέλεις να έχεις στο σπίτι σου τετράπορα. Να μην αγαπάς τα ζώα. Και να μην τα αγαπάς, το δέχομαι. Τώρα πώς σε κρίνω. Όχι, πώς σε κρίνω. Δεν θα σε κρίνω. Πώς αναπτύσσεται η χημεία μεταξύ μας είναι πολύ διαφορετικό πράγμα. Ναι. Και φίλους που δεν τα αγαπούν. Αλλά δεν θα κάνουν κακό. Ναι, είναι ένα πράγμα τώρα να μην τα αγαπάς. Ακριβώς. Είναι άλλο πράγμα να τα κακοποιείς. Αυτό θα το κρίνω. Ναι. Δεν θα κρίνω ανθρώπους που λένε θέλω να έχω, δεν έχω. Θα θυμώσω όμως με ανθρώπους που έχουν στο σπίτι τους απλά για να έχουν και τα έχουν πεταξούμενα. Πεταμένα, ναι. Και στον δρόμο, ναι, φυσικά μπορεί να κάνουν θέμα. Ευτυχώς, Παναγία μου να μην μου τύχει, δεν έχω δει να κακοποιούν ζώο μπροστά στα μάτια μου, γιατί μπορεί να έκανα αντίπεινα. Ναι. Μπροστά στα μάτια μου δεν έχει γίνει. Αλλά απ' τη μια σου λέω δεν μπορώ να μπω μες στη ζωή του άλλου και μες στην οτροπία του. Απ' την άλλη όμως όπου μπορώ να κεντρήσω έτσι λίγο, να πιάσω ένα ευαίσθητο σημείο στον άλλον, θα το κάνω. Ναι. Αλλά καυγά δεν χρειάστηκε. Ναι. Κλαίω όμως όταν βλέπω πολύ. Ναι. Έτυχε, ξέρω, είμαστε με το Χάρη ταξίδι ένα καλοκαίρι στη Σκιάθο και περπατούσε ένα ζευγάρι με το σκυλί τους. Και λέω στο Χάρη, αν πρέπει να είναι γεράκος του. Λέω, είναι μεγάλος? No, he's just blind. Είναι τυφλός. Τσελούνουμε, Χριστιανά μου, τα κλάματα, γιατί είναι τυφλόν το σκυλί. Αλλά και όπως συγκίνηση, γιατί είδα τον, ας πούμε, πώς το έχει το σκυλί μου, είναι τυφλόν. Ναι. Εντάξει, και νομίζω ότι με τα χρόνια... Που κάποιος άλλος μπορεί να το άφηνε, γιατί θέλει έξτρα φροντίδα. Ναι.
Με τα χρόνια νομίζω ότι γίνομαι πιο ευαίσθητη, ρε, αντί να σκληραίνω. Νομίζω ότι αυτό συμβαίνει, ενώ το θεωρώ φυσιολογικό. Συμβαίνει. Ναι. Δεν σκληραίνουμε με τα χρόνια, υποτίθεται. Νομίζω πως όχι. Ναι. Δεν ξέρω, τι να σου πω κι εγώ. Ναι. Μαρίνα μου, πες μας πώς είναι η καθημερινότητά σου. Είσαι στο σφαίρα πια. Είμαι πια ξανά στον σφαίρα, ναι. Έφυγες από το σφαίρα. Ναι. Πήγες στο σούπερ και πήγες πίσω στο σφαίρα. Τους αγαπώ όλους. Ήταν όλους παρέα. Και σε αγαπούν όλοι από ό,τι φαίνεται. Μακάρι, το εύχομαι. Φαίνεται. Τώρα λοιπόν, ναι, είμαι καθημερινά 2 με 4 στον σφαίρα. Εντάξει, κατά τα άλλα, τις ώρες πριν και τις ώρες μετά, ασχολούμαι με αυτά που ξέρεις. Mm-hmm. Λίγο με τα μαγαζιά, λίγο. Εντάξει, με τις δουλειές του άντρα μου δεν ασχολούμαι. Απλά κάνω αυτά τα βιντεάκια, ναι, που ενδεχομένως να βλέπεις. Με τον μπαλέτο, με το τραγούδι, με τα καλλιτεχνικά μου, τέλος πάντων, με αυτά που γράφω. Τώρα ετοιμάζουμε, με παρουσιάσεις, ξέρω εγώ που κάνω, τώρα ετοιμάζουμε ένα άλλο project για το οποίο θα σου πω. Κάποιες μέρες έχω τον Χάρη στο σπίτι μαζί μου και τον κράτω εγώ. Που παίζει να μας βλέπει τώρα ο Χάρης. Μένει και το βράδυ μαζί σας. Κάποιες φορές μπορεί να μείνει. Φυσικά η Κατερίνα δεν τον αποχωρίζεται. Ναι. Θα σου πω, της λέω, πότε θα πας ένα ταξίδι να τον έχω. Θα πάει τώρα, το κλείσε. Θα πόσα πάει είναι, να τον έχω. Είναι, είναι μαζί με τη Μελίνα. Εμείς είμαστε 25 Σεπτέμβρη. Ναι, άρα 18. Άρα μπορούμε να συμπεθερκάσουμε. Άμα θέλουν τα μωρά, ναι. Μαρίνα μου. Τι φλανάχη δεν θέλω. Έτσι ακριβώς. Ναι, θα γίνει 2 το μωρό μου το Σεπτέμβρη. Μπράβο, άντε με το καλό. Με το καλό. Τώρα είναι και σε πολύ όμορφη ηλικία. Τέλεια ηλικία. Που εξερευνούν τα πάντα. Μόνο που δεν κάθεται δευτερόλεπτο. Εντάξει. Και η Μελίνα το ίδιο. Εννοείται. Δηλαδή, πραγματικά μετράμε. Προχτές ήταν. Ο πατέρας μου έχει σπουδαία σχέση μαζί του. Είναι απίστευτα κολλημένος. Καθόταν πάνω του. Έπιανα να βάζουμε δευτερόλεπτα. Έλα να μετρήσουμε λίγο. Πόσο είναι να μείνει. Νομίζω κουτσίσαμε τα 20 δευτερόλεπτα. Δευτερόλεπτα. Ήταν επίτευγμα, ναι, τεράστιο. Ναι, ναι, ναι. Φυσικά κάτι έκανε, κάτι έβλεπε για να μην. Ναι. Ρε, δεν κάθεται, ρε. Εντάξει. Είναι η φάση τώρα. Παναγία. Εμένα μου λες, αφού λέω ότι εγώ είναι γιατί δεν είναι πριν την ώρα μου. Λοιπόν, πάμε στην τηλεόραση. Ναι. Μέσα σε όλα αυτά που κάνεις, τα οποία είναι χόμπι, είναι πράγματα που αγαπάς, έχεις το χρόνο σου πια για σένα, να πεις ότι, ρε παιδί μου, είμαι και πιο χαλαρή να πιω έναν καφέ, να δω τους φίλους μου. Νομίζεις, φροντίζω να μην έχω χρόνο. Είμαι σίγουρη, αλλά... Τις φίλες μου φροντίζω να τις βλέπω κανένα Σαββατοκύριακο απόγευμα η βράδια που παίζουμε μπιρίμπα. Παίζεις την πυρήμπα σου. Μια στο τόσο, μη φανταστείς. Ναι. Λέμε ότι πρέπει να το καθιερώσουμε, να το κάνουμε κάθε εβδομάδα ένα βράδυ. Πλάβο για να βλεπόμαστε. Είμαστε οι φίλες παιδικές, ναι, που τον πιαγωγείο. Ναι. Δεν τα καταφέρνουμε πάντα. Υπάρχουν περίπτωση. Ας πούμε, όταν έκανα τη Σταχτοπούτα, το musical, κάναμε να παίξουμε πυρήμπα 3-4 μήνες. Ξέρετε, εγώ δεν έχω ξαναπαίξει ποτέ μπιρίμπα, οπότε δεν μπορώ να πω στο πνεύμα. Να σε μάθω, αλλά... Όση ώρα μου τα λένε, Μαρίνα μου. Είναι ένας τρόπος, είναι μια δικαιολογία, μια αφορμή για να βρισκόμαστε. Ναι, ναι, ναι. Αλλά να σου πω, με τις φίλες μου έχουν και μια άλλη σχέση, που μπορεί, ας πούμε, η μια να περνά από το σπίτι της άλλης και να κατέβει. Απλά έτσι, έχει κούρσες με τα μωρά, ας πούμε. Ναι. Σε ένα break, κατεβαίνει σπίτι μου, ας πούμε. Έχω 40 λεπτά, ας πούμε. Ναι. Επομένως, βλέποντας, δόξα τω Θεώ, ναι. Τώρα με το musical που έκανες, πώς ήταν για σένα, πώς ένιωθες, γιατί ήταν κάτι πολύ διαφορετικό. Τέλεια. Ένιωθα τέλεια, πραγματικά. Ήταν υπέροχα. Ήταν μια σπουδαία ομάδα, καταπληκτική. Λατρευτήκαμε όλοι μεταξύ μας, τα παιδιά που συμμετείχαμε. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία δουλειά. Έκανα εγώ τα αποθυμένα μου, μάνα μου, πεντοθέατρο. Πώς προέκυψε αυτό? Τίποτα, μου έκανε πρόταση η Αντιγόνη Τασουρή, ναι, στα Καλά Καθούμενα. Όχι ακριβώς τα Καλά Καθούμενα. Εντάξει, Αντιγόνη πάντα ήξερε με τι, ναι, ασχολούμαι, ήξερε ότι έχω αγάπη στο θέατρο, ήξερε ότι. Με τον μπαλέτσο και όλα αυτά. Με τον μπαλέτσο, με το τραγούδι, κάτι κάνουμε το σπαγκουτσό. Ναι, ναι, ναι. Ήξερε που το τάνσι που έκαναμε τότε. Το καλοκαίρι είχαμε κάνει μια συναυλία για την οποία είμαι πάρα πολύ περήφανη, όσο πω την αλήθεια. Πάμε μια βόλτα στην Αγάπη. Ήταν για το round table της Πάφου. Mm-hmm. Μαζί με τον Ευθύβλο το Θεοχαρούς. Φέραμε τον Γιώργο τον Περί. Ναι, μπράβο, έβλεπα μαζί, τα, ναι, ναι. Μαζί με καλλιτέχνες από την Κύπρο ήταν η Έλληνα Αναγιωτού, η Μαρία η Θεοδότου, ήταν η Μαρία Σελίπα, mm-hmm, τραγούδησε. Λοιπόν, και είχε δει την παράσταση η Αντιγόνη, της άρεσε πάρα πολύ. Ύστερα από ένα μήνα παίρνει τηλέφωνο μου, λέει, σε θέλω για αυτό το πράγμα. Αλήθεια, το σκέφτηκα λίγο στην αρχή, αλλά μετά λέω ότι θα εκτεθώ ως τι, ως ηθοποιός, ως τραγουδίστη ή ως χορεύτρια, αφού δεν είμαι τίποτα επαγγελματικά. Άρα τι έχω να χάσω. Άρα τι έχω να χάσω, άντε πάμε να το κάνουμε και αυτό. Αύριο μπορεί να μείνει ζω, σε ένα χρόνο μπορεί να μείνει ζω, το κάνω, γιατί όχι. Εντάξει.
χαρά. Πώς ένιωθες πριν να βγεις στη σκηνή, γιατί ήταν κάτι που πρώτη φορά έκανες. Ενθουσιασμένη, τι εννοείς. Δώσ' μου πράγμα να δημιουργήσω και πάρε μου την ψυχή. Άγχος μεν, αλλά ναι, πάρα πολύ χαρά. Ναι, είσαι και τελειομανής. Ναι, δυστυχώς. Θέλεις να είναι όλα... Αφού τώρα, εν τω που σου λέω ότι να κάνουμε... Να κάνουμε. Θα παρουσιάσουμε μαζί με τον Χρήστον τον Γρηγοριάδη ένα διαγωνισμό ερμηνείας τραγουδιού, ο οποίος έγινε και πέρσι, το γίνεται φέτος στις 5 του Απρίλη. Ο τίτλος είναι «Ένα τραγούδι για την αγάπη». Ωραία. Και γίνεται με απότερο σκοπό να ενισχυθεί ο σύνδεσμος ευημερίας ατόμων με νοητική αναπηρία. Μάλιστα, η περσινή μας νικήτρια, η Μαρίνα, η Chungworth, δυσκολεύομαι πάντα με αυτό το όνομα, είχε φτάσει στον τελικό του Voice φέτος. Πολύ ωραία. Εξαιρετική. Λοιπόν, και τώρα να το κάνουμε τούτο, να τραγουδήσουμε εννοείται. Έχεις καινούργια συνέχεια. Λοιπόν, και λέει μου, προσπαθούμε ξέρω, να, κάνουμε, να βρούμε τι είναι να κάνουμε, να το στήσουμε κλπ. Και λέει μου, θέλω να δουλέψω μαζί σου. Σε σπασικλάκι, ξέρω εγώ. Θα με πρίξει στις πρόβες. Θα πελάνεις τον κόσμο μέχρι να γίνουν όλα στην εντύπωση. Όχι, ρε, δεν είμαι τόσο. Όχι, εν τόσο. Αλλά είναι καλό αυτό, ενώ είναι καλό να θέλεις, ρε παιδί μου, να έχεις... Να σου πω, Χριστένα μου, happy medium. Χάνεις πολλές φορές την ουσία. Ναι, εντάξει, όταν είσαι τελειομανής, χάνεις την ουσία. Δεν είσαι σε αυτόν τον υπερβολικό βαθμό. Είμαι σε αυτόν τον υπερβολικό βαθμό. Είσαι. Ναι. Πολλές φορές δεν κάνω κάτι γιατί απλούστατα δεν το κάνω τέλεια. Θα το κάνω σε περίπτωση που επιβάλλεται να γίνει. Ναι. Αλλά άμα κάτι δεν θα γίνει τέλεια, το αφήνω κάποια στιγμή. Μαρίνα, τηλεόραση σου έλειψε επί της ουσίας. Δηλαδή, θέλεις να κάνεις ξανά εκπομπή. Όχι. Όχι. Δεν σου λέω δεν θέλω. Θέλω να πω. Δεν το σκέφτηκα. Και κάποιες προτάσεις που μου είχαν γίνει, το είχα ξαναπεί. Δεν, πρέπει να είναι κάτι πάρα πολύ wow για να πάω το κάνω. Ενώ που να μου κάνει εμένα πολύ wow για να πάω το κάνω. Ναι. Όχι, έχω φτιάξει τη ζωή μου πια με τέτοιο τρόπο. Η καθημερινότητά μου, η ρουτίνα μου, η διαρρύθμιση της ζωής μου, αν θέλεις. Δεν θέλω να το αλλάξω αυτό. Ναι. Η τηλεόραση, ξέρεις πάρα πολύ καλά πόσο δύσκολη είναι, πόσες θυσίες χρειάζεται. Και ειδικά άμα δεν ζεις στην Λευκωσία, όπου είναι η τηλεόραση, δεν γίνεται. Ναι. Δηλαδή θα πρέπει να κόψω από πολλά άλλα πράγματα. Ναι, ναι, ναι. Γιατί και πάλι αυτή η τελειομανία που λες, εγώ θα θέλω να δουλεύω από το πρωί μέχρι το βράδυ, δεν είμαι πια σε αυτή τη φάση. Ναι, κατάλαβα. Λοιπόν, μ' αρέσει όμως να έρχομαι έτσι καλεσμένη εδώ, να τα λέμε μαζί. Ναι, μας έρχεσαι. Πίνουμε εδώ ένα ψυχτικό. Ναι, μια χαρά. Θα βλέπω τον κόσμο που περνάει μετά από μένα. Εδώ βέβαια ο Κωνσταντίνος Χαραλαμπίδης είναι εδώ κοντά μας. Θέλουμε να σε πάμε στη δοκιμασία μας, Μαρίνα. Απαναγία μου, Παναγία μου. Είναι κάτι που είναι ψουμί σου, μην αγχώνεσαι. Ξέρω να με βλάβετε. Έλα, πάμε στην οθόνη. Έλα, ξέρω τι πάνω. Να με βάλετε να κάνω. Λοιπόν, Μαρίνα μου, κοίτα, δεν γίνεται. Ρε, είδες με ενταλώς ήρθα. Ήρθα κυρία. Κυρία, θα φύγεις, μην ανησυχείς. Έλα να σε εσάς όμως, έλα δεν να δεις. Δεν γίνεται να μη σε απολαύσουμε. Πού στέκομαι. Εδώ. Κοίτα, κότσια μου οθόνη να έχουμε στημένη για σένα. Μα εντούν τη στούτια, αλλά που σου δώσα ρε Αριστοτέλου. Έλα. Μα τι εννοείς, δική μου όλη πίστα. Όλη πίστα, είναι δική σου. Εγώ θα σου χειροκροτώ. Όχι, θα μου χειροκροτάς. Κοίτα να δεις, εγώ διαβάζω κάρτα με υλικά στην κουζίνα και λαχανιάζω έτσι. Από ό,τι κατάλαβα θέλω να χορέψω. Ναι. Και να βλέπω κάτι στο... Ακριβώς, μπράβο, βλέπεις έλε. Δεν με ενταλωσίμαι, δεν με. Δεν το παπουτσούδιν, το τακουνούδιν, το λεπτό. Με μου το κάνεις τον το πράγμα. Άκουε, οι άντροι, λέει τώρα, οι άντροι μας, η αρχισυναχτρία μας, δεν σε φοβόμαστε. Σου έχουμε εμπιστοσύνη. Έλα, δίπλα μου. Είμαι εδώ, να κάτσω. Να κάτσω κι εγώ και να δω πρώτα. Ναι, παρακαλώ, είμαι έτοιμη. Ναι, θα το κάνει, κύριε Ντόλε μου, θα το κάνει. Είναι να κάνω. Εμπελός ο κόσμος. Είσαστε καλά. Μα γιατί το λες τούτο. Να βγάλω Νάμι, Βασιλική που είσαι, να εκτεθούμε. Δασκάλα μου, θυμάσαι την που την έφερε εδώ. Ναι. Άντε, Μαρίνα μου, κάτσε μια χορευτή. Δεν μπορώ. Αφού το έχει. Δεν μπορώ, ρε φίλε, ντρέπομαι. Έλα, σε βοηθήσω. Δεν φάσε και ρεντάω, με το μέτρο πολύ να γεννήσουμε. Μπορώ να κάνω τα δικά μου. Μελακίσω πρώτα. Μα αφού αυτό είναι το point. Δεν μου κάνω κάτω. Καλά. Εν δεν προλαβαίνω. Εντζή κάμερα μπροστά έβλεπω.
Ναι. Εντάξει. Ναι, γίνεται όμως να μου το κάνεις το πράγμα, να το μελετήσω, να το δω. Με τη φουστανιά. Είμαι σίγουρη ότι εφάνηκαν τα απόκρυφα σημεία μου. Όχι, όχι, δεν φάνηκε τίποτα. Βλέπα το. Τι άντρε πυρουέτσα, δεν φάνηκε τίποτα. Τίποτα, τίποτα, τίποτα. Στο εξετέθηκαν, ξέρω. Όχι, στο εξετέθηκαν. Έλα, κάνω ρε σιλίον τώρα. Μια χαρά. Τι να κάνω. Τίποτα, δεν πολύ απλό. Να φαντάζεσαι να κάνω αυτόν τον έτσι, δεν έτσι. Κάνε λίγο. Ποιο θέλει να κάνω. Κάνω ό,τι σου πει. Νομίζει ότι κολλώ δηλαδή. Κάνω τη σούρτη. Αυτό δεν μπορώ να το κάνω. Εντάξει, δεν πειράζει. Θα σηκωθώ. Πρέπει να πούμε ότι δεν βλέπουμε το γεούλο. Κρύβεται λίγο ναι, το κάτω βήμα, γι' αυτό δεν μπορεί να το κάνει. Το πρώτο που είναι το. Κάμε το. Είπε σε πιο καλή που μένα, ρε. Δημήτρη, γελά. Καλά, ρε Δημήτρη, καλά είναι πολύ που είναι. Κατάλαβε, κατάλαβε. Πουλούσε, ρε. Ναι, πουλούσε. Το ξέρει όλο που ήταν μέσα. Μαρίνα μου, ήθελα να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ εγώ, που είσαι κοντά μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Που μας χόρεψες, γιατί εντάξει. Θεωρείς ότι χόρεψα έτσι. Κοίτα να δεις, να σου πω κάτι. Πρέπει να είσαι ακόμη λεξάριστη για να ξεκινήσεις να κάνεις να χτυπιέσαι. Καλά, εντελώς. Αυτό το ξέρεις. Οπότε. Αν εφορούσα παντελόν, ήταν να σου κάνω ένα split. Καμνείς παν κάτω. Αλλά κάνεις μπαλέτι στον τρίτο. Κάμνω ρε Χριστιανά, ναι. Κάμνω. Εντάξει, σωστό κι αυτό. Ναι. Πρέπει να έρθεις να δεις μια παράσταση σωστό. Επιτέλους. Θα έρθω κάποια στιγμή. Μαλά σου πω, επειδή ξέρω εσείς τα. Αν όποιος σου έλεγε πρέπει να έρθεις να δεις παράσταση, όχι, επειδή είναι σε ούλο. Όχι, δεν είναι αυτό, θέλω να πω, αλλά δεν καταλαβαίνεις σε κατάσταση με τελευταία. Τι εννοείς ρε. Μόνο την ώρα της εκπομπής με βλέπεις. Αγάπη μου, έζησα τα κι εγώ, ως πριν μια δεκαετία ζούσα τα. Δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε σε όλους, για όνομα του Θεού. Όχι, θέλουμε δε. Πάρα πολλά να πηγαίνουμε και σε όλα τα θέατρα, σε όλες τις παραστάσεις. Μακάρι να μπορούσαμε να πηγαίνουμε παντού. My time is up, Κωνσταντίνος Χαραλαμπίδης σε περιμένει. Θα πιάσω μόνο το κινητό μου, ευχαριστώ. Πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Θα περιμένω τα νέα. Να είσαι καλά, Μαρίνα. Πώς να το λέμε το αγόρι, δεν το λέμε ακόμα. Θα να έρθει πρώτα με το καλό, σιγά σιγά. Γεια σου, Κωνσταντίνε μου.